Νίκο. Λοιπόν, θα βρούμε τώρα τον καθηγητή πνευμονολογίας στο ΕΚΠΑ, τον κύριο Θεόδωρο Βασιλακόπουλο, για να συζητήσουμε όλα αυτά που λέμε από το πρωί και με αφορμή τις ειδήσεις που μας έδωσε και ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Κικίλιας, και ο Αθανάσιος Δημόπουλος, πρίτανης του ΕΚΠΑ. Καλημέρα και στους δυο σας. Κύριε, καλημέρα σας. Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, καλά. Κύριε Δημόπουλε, να ξεκινήσουμε λίγο με εσάς. Καταρχάς, επειδή πολλής λόγος γίνεται σε ό,τι αφορά την πορεία του εμβολιαστικού προγράμματος, πάμε καλά, πάμε όσο καλά θα θέλαμε, για να το θέσω διαφορετικά. Νομίζω ότι πάμε αρκετά καλά με βάση τη διαθεσιμότητα των εμβολίων και με βάση τον προγραμματισμό, ο οποίος είναι επαρκής. Θα έλεγα πολύ ικανοποιητικός. Εκεί που πρέπει να δούμε το θέμα είναι σε άτομα ηλικιών που τους έχει δοθεί η δυνατότητα εδώ και αρκετές εβδομάδες ή και μήνες να εμβολιαστούν και που ακόμα το σκέφτονται. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία πλέον, διότι τα άτομα αυτά, ιδιαίτερα ηλικίας άνω των 60 ετών, όπως γνωρίζουμε πλέον όλοι, είναι αυτά που εάν μολυνθούν κινδυνεύουν να νοσήσουν πιο βαριά και να νοσηλευτούν. Αυτοί πώς θα πιστούν όμως, βεβαίως, κύριε Βρύτανη, τώρα, γιατί έχουν πολύ καιρό που άνοιξε η πλατφόρμα τους. Εάν δεν έχουν πιστεί μέχρι τώρα, βλέποντας όλο αυτό το χαμό, βλέποντας τους νεκρούς που δείχνουμε κάθε μέρα, βλέποντας όλα τα επιχειρήματα και ακούγοντας από εσάς φυσικά την επιχειρηματολογία, πώς θα πιστούν τώρα? Νομίζω με η επανάληψη και η παρουσίαση με νυφάλιο τρόπο των δεδομένων, η γνώση πλέον ότι είναι πολύ σπάνιο να νοσηλεύουμε ασθενείς σε μονάδες COVID και σχεδόν απίθανο σε μονάδες αντιβιωτικής θεραπείας όταν έχουν εμβολιαστεί πλήρως, η προοπτική της μείωσης των κρουσμάτων, του ανοίγματος της κοινωνίας και της οικονομίας. Η προοπτική των δικαιωμάτων ή των προνομίων βοηθάει? Η άποψή μου είναι ότι με την επανάληψη και την παρουσίαση όλων των δεδομένων η κατάσταση σταδιακά βελτιώνεται και θα βελτιωθεί ακόμα περισσότερο. Δικαιώματα πρέπει να έχουν, περισσότερα δικαιώματα, για να μην το λέμε προνόμια και ενοχλεί η λέξη, γιατί προνόμιο είναι από μόνο το εμβόλιο. Περισσότερα δικαιώματα οι εμβολιασμένοι πρέπει να έχουν από εδώ και στο εξής, κύριε Δημόπουλη? Κατά την εκτίμησή μου, ο διαχωρισμός σε πρακτικές όσον αφορά άτομα που έχουν εμβολιαστεί και μην έχουν εμβολιαστεί ενδεχομένως να μην βοηθήσει προς την κατεύθυνση που θέλουμε όλοι. Υπάρχουν βεβαίως ανακοινώσεις από επίσημους οργανισμούς όπως είναι το CDC, το οποίο λέει παραδείγματος χάρη ότι αν κάποιος έχει εμβολιαστεί και έρθει σε επαφή με κάποιον ο οποίος έχει μολυνθεί, ο εμβολιασμένος δεν χρειάζεται να μπει σε καραντίνα. Ή ενδεχομένως πλέον θα μπορούμε, δείτε, το να λέμε ότι όποιος έχει εμβολιαστεί κυκλοφορεί χωρίς μάσκα, όποιος δεν έχει βάζει μάσκα, δεν διευκολύνει την κατάσταση. Αυτό που διευκολύνει είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι όσο αυξάνει το ποσοστό των ατόμων που έχουν εμβολιαστεί, μειώνονται τα κρούσματα, ιδιαίτερα αυτοί που νοσούν βαριά, και αυξάνονται οι βαθμοί ελευθερίας. Αυτό με τη μάσκα δεν μπορεί και να ελεγχθεί, κύριε Πρίτανη, εύκολα. Δηλαδή, αν δούμε έξω 100 ανθρώπους, πού θα ξέρουμε ποιος είναι εμβολιασμένος και ποιος όχι? Ακριβώς. Όμως, κύριε Βασιλακόπουλε, και οι εμβολιασμένοι και οι ανεμβολιαστοί θέλουν να ξέρουν αν, για παράδειγμα, από το φθινόπωρο μπορεί να έρθουμε αντιμέτωποι με ένα ακόμη κύμα της πανδημίας. Γιατί καταλαβαίνω τα όποια μέτρα θα τα υποστούμε όλοι μαζί και δεν θα υπάρχει κανένας διαχωρισμός. Αυτό είναι μια αλήθεια και θα ήθελα να πω ότι υπάρχει ένα στοίχημα για τη χώρα μας. Πρέπει να πετύχουμε αυτό το απαραίτητο τείχος ανοσίας που λέγεται ανοσία γέλιση ή ό,τι άλλο τέτοιο θέλετε, μέσα στο καλοκαίρι. Διότι το ποσοστό εμβολιασμού που πρέπει να φτάσουμε για να πετύχουμε αυτό το τείχος δεν είναι ένα μαγικό σταθερό νούμερο, ας πούμε 70%. Εξαρτάται από τη μεταδοτικότητα του ιού. Μεγαλώνει αυτό δηλαδή? Βεβαίως. Όταν πάμε να το πετύχουμε το Δεκέμβρη, η μεταδοτικότητα είναι μεγαλύτερη και μπορεί να έχουμε κυκλοφορήσει κι άλλα πιο μεταδοτικά στελέχη. Γιατί όσο αφήνουμε τον ιό να πολλαπλασιάζεται, γίνονται και μεταλλάξεις που είναι πιο μεταδοτικές. Άρα πρέπει να χτιστεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, λέτε. Ακριβώς. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα λοιπόν να χτιστεί όσο πιο δυνατόν πιο γρήγορα. Και αν μου επιτρέπετε τη δικιά μου προσωπική άποψη, το να έχει κάποια περισσότερα δικαιώματα που δικαιολογούνται από υγειονομικής πλευράς, έτσι, όχι άλλης πλευράς. Ναι. Δηλαδή, ένας εμβολιασμένος έχει ελάχιστη πιθανότητα, πολύ μικρή πιθανότητα να νοσήσει ο ίδιος, αν νοσήσει θα νοσήσει ελαφριά, και πολύ μικρή πιθανότητα να μολύνει κάποιον άλλον. Άρα, οι δραστηριότητες που θα μπορεί να κάνει αυτός ο άνθρωπος, προφανώς είναι πιο πολλές από αυτές που θα κάνει κάποιος άλλος
συμπολίτης ο οποίος έχει αρνηθεί να εμβολιαστεί. Ναι, αλλά αποφάσεις δεν έχουμε, κύριε Βασιλακόπουλε, γιατί εδώ τις συνέπειες, όπως είπαμε και πριν με τον Μπρίτανη, θα τις υποστούμε όλοι μαζί το χειμώνα, αν έρθουν αυτές. Και θα, τότε τι θα λέμε, ότι δεν δώσαμε προνόμια δικαιώματα στο όνομα της ισότητας. Μακάρι η ισότητα, αλλά βλέπω ότι η ισότητα είναι στα δυσάρεστα μόνο. Δηλαδή τις συνέπειες της καραντίνας το χειμώνα τις έχουμε όλοι πάλι. Αυτό είναι μια αλήθεια και νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία ανάμεσα στα δικαιώματα των πιο συνετών, να σας το πω έτσι, πολιτών, οι οποίοι προασπίζονται τη δημόσια υγεία εμβολιαζόμενοι για να προστατεύσουν και αυτούς και συμπολίτες, και σε αυτούς οι οποίοι για δικούς τους λόγους αρνούνται να εμβολιαστούν. Νομίζω ότι εμείς οι γιατροί, συμφωνώ με τον κύριο Πρίτανη ότι πρέπει συνεχώς να ενημερώνουμε, αλλά νομίζω ότι εμείς οι γιατροί έχουμε φτάσει στο όριό μας. Δηλαδή, όσες φορές και ο κύριος Πρίτανης να βγει εγώ και να πούμε το ίδιο πράγμα, πρέπει να βρεθούν και άλλοι επιστήμονες, όπως επικοινωνιολόγοι, διαφημιστές, ψυχολόγοι που ασχολούνται με την ψυχολογία των μαζών, να βοηθήσουν στο πώς θα περάσει το σωστό μήνυμα στην κοινωνία. Δηλαδή, προφανώς εμείς όσους μπορέσαμε να πείσουμε, τους έχουμε πείσει, ίσως καταφέρουμε να πείσουμε λίγους ακόμα, χρειάζεται όμως κάτι περισσότερο η κοινωνία μας. Άρα θέλει συνέχιση της καμπάνιας, λέτε, και να είναι ίσως και πιο στοχευμένη ενδεχομένως. Και εντατικοποίηση της καμπάνιας. Μάλιστα. Να χρησιμοποιηθούν, για παράδειγμα, ενδάλματα αθλητικά, καλλιτεχνικά, ό,τι άλλο τέτοιο θέλετε, τα οποία να περάσουν στην κοινωνία. Που επηρεάζουν, λέτε, την κοινή γνώμη. Εσείς τι λέτε γι' αυτό, κύριε Δημόπουλε, και θα ήθελα την άποψή σας, ας πούμε, η συζήτηση τώρα περί προνομίων, περί ενδεχόμενης υποχρεωτικότητας σε συγκεκριμένες κατηγορίες ό,τι αφορά τον εμβολιασμό. Βοηθά τους διστακτικούς ή τους γυρνάει και λίγο αντίθετα? Έχουμε να κάνουμε με ένα παγκόσμιο φαινόμενο, παράδειγμα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι οποίες προηγούνται σε όλο τον κόσμο στην διαθεσιμότητα των εμβολίων. Υπάρχει και εκεί πέρα ένα ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι το σκέπτονται, οι οποίοι είναι προβληματισμένοι. Πιστεύω ότι όσο οθούμε με προνόμια εντός ή εκτός εισαγωγικών, αυτό το οποίο θα πετύχουμε στο τέλος είναι να συσπυρώσουμε, αν θέλετε, το σκληρό πυρήνα αυτών οι οποίοι έχουν τελείως διαφορετικές σκέψεις και να συμπαρασύρουν και αυτούς που είναι στο ενδιάμεσο. Θα έχουμε το αντίθετο αποτέλεσμα, λέτε. Swing votes. Βλέπουμε ότι δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, είναι σε όλα τα κράτη του κόσμου, ότι όσο πλησιάζουμε στο 60-70% κάθε ηλικιακής ομάδας, αυτό είναι το όριο, υπάρχει, λέτε, μια σαφής επιβράδυνση των εμβολιασμών σε παγκόσμιο επίπεδο. Επομένως, μόνο με την πειθό, λέτε, κύριε Πρίτανη, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ό,τι καταλαβαίνουμε. Μάλιστα. Υπάρχει περίπτωση, κύριε Βασιλακόπουλε, και με την αμερόληπτη νυφάλεια και διαφανή παρουσίαση όλων των δεδομένων. Λόγω του κορονοϊού και της άγνωστης αυτής ασθένειας υπήρξαν δικαιολογημένες αλλαγές απόψεων, θέσεων για τις μάσκες, για τα εμβόλια, έχουν, δεν έχουν ανεπιθύμητες ενέργειες, κάνουν, δεν κάνουν θρομβώσεις, που είναι απόλυτα δικαιολογημένες, δεδομένου ότι είναι προβλήματα τα οποία δημιουργούνται εντογενάστε. Δηλαδή, ζούμε την εξέλιξη της νόσου και των εμβολιασμών. Αυτά όμως τα θέματα εντείνουν τη δυσπιστία. Μάλιστα. Σε άτομα τα οποία έχουν και μία προδιάθεση να αντιμετωπίζουν με ένα σκεπτικισμό οτιδήποτε συζητείτε. Με αφορμή, κύριε Βασιλακόπουλε, δηλώσεις σας χθες, θέλω να θέσω το επόμενο ερώτημα. Εμβολιασμένοι με την πρώτη δόση AstraZeneca, υπάρχει περίπτωση να μπορούν στο άμεσο μέλλον να κάνουν δεύτερη δόση με ένα άλλο εμβόλιο? Υπάρχει τέτοιο ζήτημα? Καταρχήν, επιστημονικά δεν υπάρχει κανένα τέτοιο ζήτημα και το ξεκαθάρισα από την αρχή. Είπα ότι είναι απόλυτα ασφαλές να κάνουν τη δεύτερη δόση. Δεν υπάρχουν παρά σπάνια, ελάχιστα περιστατικά θρομβώσεων μετά τη δεύτερη δόση. 6 μετά από 120 εκατομμύρια δόσεις, και δεν είμαστε σίγουροι αν ήταν περιστατικά που είχαν διαλάθει τη διάγνωση από την πρώτη δόση. Και κανένα δεν είχε καμία δυσμενή κατάληξη. Άρα δεν πρέπει να φοβάται κανείς. Τώρα, σε αυτούς που ακυρώνουν το ραντεβού, το δεύτερο, και μάλιστα υπάρχουν και άνθρωποι που ακυρώνουν και το δεύτερο ραντεβού και με άλλα εμβόλια. Ναι, ναι. Το οποίο δεν έχει, με συγχωρείτε που θα το πω, καμία επιστημονική είναι βάση. Πολύ μικρό το ποσοστό. Εμείς ζητήσαμε ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας, είναι απειροελάχιστο αυτό το ποσοστό. Σύμφωνοι. Εδώ, κυρία Αναστασοπούλου, κάνουμε μία μάχη να κερδίσουμε όλους, όπως είπε και ο κύριος Πρίτανης, τους πάντους. Εάν λοιπόν κάποιος δεν πείθεται με τίποτε να κάνει αυτό που όλοι οι επιστήμονες ομόθυμα λένε, ας του δοθεί η δυνατότητα να κάνει με κάποιο άλλο. Δηλαδή,
Mm-hmm. Ο στόχος δεν είναι πλήρως επιστημονικά. Από τη στιγμή που έχουμε, λέτε, εμβόλια πια. Υπάρχουν mm-hmm. προκαταρκτικά δεδομένα εναλλαγής των εμβολίων. Η πιθανότητα αν αλλάξει το εμβόλιο και κάνει δεύτερη δόση με άλλο εμβόλιο, έχει περισσότερες παροδικές επιπλοκές, περισσότερο πονοκέφαλο, περισσότερο πυρετό, τέτοια πράγματα. Αλλά την ίδια ανοσία στην πορεία. Δεν υπάρχουν πλήρεις μελέτες που να μας λένε πόσο ακριβώς ανοσία θα έχει. Mm-hmm. Τα προκαταρκτικά δεδομένα λένε ότι άρα έχει πολύ καλοπηρικά ανοσία. Άρα μήπως δεν έχει νόημα να το συζητάμε, κύριε Βασιλακόπουλε, αφού δεν έχουμε και τα επιστημονικά δεδομένα. Γιατί αυτός που το σκέφτεται τώρα, ακούγοντας αυτή τη ζήτηση, σου λέει, α, κάτσε, μπορεί όντως να ανοίξουν θα και μετά λεμβόλια, ναι. Δεν μπορώ να την κάνω. Κύριε Αναστασοπούλου, το θέμα είναι να πάνε όλοι οι άνθρωποι να εμβολιαστούν και να συμπληρώσουν τις δόσεις. Και εγώ θα μου επιτρέψετε να πω κάτι, ότι σε πράγματα που δεν έχουν σημασία για τη λειτουργία της κοινωνίας μας, σοβαρή σημασία εννοώ, έτσι. Mm-hmm. Παραδείγματος χάρη, θες να παρακολουθήσεις ένα αγώνα ποδοσφαίρου. Το να μπορεί να πάει μόνο ο εμβολιασμένος είναι ένα κίνητρο σε αυτούς οι οποίοι θέλουν να παρακολουθούν ποδοσφαίρου. Και δεν μπορούν να πάνε. Ναι, βέβαια. Μα αυτό μας το είπε και ο Υπουργός πριν αυτό που λέτε ακριβώς, ότι η ίδια η κοινωνία θα σπρώξει και αυτό το κομμάτι των ανεμβολίαστων με τέτοιες περιπτώσεις που λέτε. Άλλος δεν θα μπορεί να μπει στο ποδόσφαιρο. Άλλος δεν μπορεί να μπει στο θέατρο. Άλλος δεν θα μπορεί να μπει σε ένα εστιατόριο. Δηλαδή αυτά θα τα λύσει και η κοινωνία ή η αγορά, ας το πούμε έτσι, κάποια στιγμή. Υπάρχει εναλλακτικό. Θέλει κάποιος να πάει να δουλέψει σε ένα μαγαζί τουριστικού ενδιαφέροντος σε κάποιο νησί. Αν αυτός ο άνθρωπος είναι ανεμβολίαστος και κολλήσει. Mm-hmm. Όλοι όσοι είναι στενές επαφές πρέπει να τεθούν σε καραντίνα. Δηλαδή όλο το προσωπικό του μαγαζιού. Βέβαια, οπότε κλείνει το μαγαζί. Αυτό θα κλείσει. Έτσι είναι. Υπάρχουν τέτοια ζητήματα που πρέπει να σκεφτούμε σαν κοινωνία. Mm-hmm. Και έτσι. Με την υποχρεωτικότητα τώρα ορισμένων κατηγοριών, όπως ημών για παράδειγμα, με ύψιλον. Αν ρωτάτε εμένα, ναι. Για να μπούμε σε διαδικασία υποχρεωτικότητος, σε κάποιες κατηγορίες, υποχρεωτικότητα να το τονίσω γιατί παρεξηγούνται οι δηλώσεις. Δεν σημαίνει σε βάζω κάτω και σου κάνω με το ζόρι το εμβόλιο, έτσι, ναι, να καλά, μην παρεξηγούμαστε. Εννοείται, εννοείται. Υποχρεωτικότητα σημαίνει ότι είναι προϋπόθεση για να εργαστείς κάπου. Σωστά. Αυτό σημαίνει υποχρεωτικότητα ή για να μπεις κάπου. Λοιπόν, μέσα στο καλοκαίρι, ιδίως το εμβόλιο της Pfizer, θα αποκτήσει άδεια κανονική, όχι επίγουσας χρήσης, κανονική. Λέγεται Biologics License Application. Μάλιστα. Εκ των υστέρων, οι νομικοί θα μας πούνε, θα είναι πολύ πιο εύκολο να υπάρξει υποχρεωτικός εμβολιασμός, αφού πλέον έχει όλα τα επιστημονικά εγχέγγυα, για κάποιες κατηγορίες πολιτών που νομίζω ότι θέτουν σε κίνδυνο άλλους πολίτες αν οι ίδιοι δεν εμβολιαστούν. Να μας το πει και ο κύριος Δημόπουλος αυτό. Όχι τώρα που είμαστε εν μέσω κρίσης, στην επόμενη φάση. Δηλαδή αμέσως μετά το καλοκαίρι, κύριε Δημόπουλε, μπορούν να παραμένουν συνάδελφοί σας ανεμβολίαστοι γιατροί και νοσηλευτές μέσα στα νοσοκομεία μας. Ναι, δείτε. Νομίζω ότι δεν ξέρω κατά πόσο βοηθάει τόσο πολύ αυτή η συζήτηση. Όταν έχουμε ήδη μια πολύ σημαντική βελτίωση στο εμβολιαστική κάλυψη του υγειονομικού προσωπικού στο 90% στους γιατρούς και πλησιάζει προς τους 80%. Μπορεί να καλυφθεί δηλαδή από μόνο του προσωπικό. Λέτε. Νομίζω η ναι. ζωή θα δείξει τα αποτελέσματα όσο περισσότεροι άνθρωποι εμβολιάζονται, βλέπει κανείς τη βελτίωση mm-hmm. στην καθημερινότητά μας. Μάλιστα. Και θα προχωρήσουμε προς μια κατεύθυνση η οποία θα είναι θετική, βεβαίως. Είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι θα εκριζώσουμε mm-hmm. πλήρως το συγκεκριμένο κορονοϊό. Μάλιστα. Να θυμίσουμε ότι η μόνη υιογενής λίμωξη η οποία έχει εκριζωθεί διαπαντός από τον κόσμο mm-hmm. είναι η ευλογιά. Επομένως, πότε είναι θα πολύ γίνει πιθανό. Σαν τη γρήπη όμως, κύριε Δημόπουλε, ναι, για να καταλάβουμε. Αυτό είναι πολύ πιθανό, πολύ, πολύ ωραίο ερώτημα και σωστό. Μία εποχική ίωση. Με τον εμβολιασμό θα αποφεύγουμε τη βαριά νόση. Κάθε χρόνο εμβόλιο δηλαδή. Θα φοράμε μάσκες κατά διαστήματα. Και μάσκες. Διότι αυτό, διότι αυτό, αυτό που λέτε, κύριε Πρίτανη, δεν μας αρέσει. Στα νοσοκομεία πρέπει το προσωπικό να φοράει μάσκες στην περίοδο του χειμώνα και του συγχρονισμού, διότι είδαμε ότι με αυτόν τον τρόπο εξαφανίσαμε την γρήπη. Δηλαδή παντρευτήκαμε τις μάσκες μας, λέτε. Κάθε χρόνο θα έχουμε μάσκες στην περίοδο έξαρσης. Όλοι μας τα φοράμε ή μόνο οι γιατροί εννοείται. Όχι, μιλάμε όπου υπάρχει ιδιαίτερος συγχρονισμός, ιδιαίτερα σε νοσοκομεία. Εξαφανίστηκε. Στη δουλειά μας τι θα κάνουμε που συγχρονιζόμαστε. Ναι. Δεν αφοράμε. Εξαφανίστηκε η γρήπη.
μειωθήκαν πάρα πολύ οι λοιμώξεις του αναπνευστικού. Ο κ. Βασιλακόπουλος που είναι και ειδικός το ξέρει. Ακόμα και πνευμονίες, ακόμα και πολλές πνευμονίες ξεκινούν από μια υιογενή λοίμωξη και έχουμε τη βακτηριακή επιμόλυνση. Υπάρχουν ιώσεις του γαστρικού. Έχουμε δηλαδή συνολικά ωφέλη, παράπλευρα ωφέλη από την προσωπική υγιεινή τη χρήση μασκών που ενδεχομένως θα μπορούσαμε να την υιοθετήσουμε για κάποιες χρονικές περιόδους. Καταλάβαμε, κύριε Βρήτανη. Το καταλάβαμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εσάς και τον κύριο Βασιλακόπουλο. Καλημέρα. Καλή συνέχεια στους δύο. Μετά από αυτό.